Πάμε τώρα, Γιώργο μου, να δούμε. Εδώ έρχεσαι δίπλα μου για πράγματι. Ναι. Πού θέλεις. Εδώ δίπλα σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν την κάρτα με τις ανακρίβειες, τις αντιφάσεις, τις οποίες υπέπεσε ο Κρεοπόλης λοιπόν στο θρίλερ του Μεσολογίου. Έτσι. Στο θρίλερ αυτό που 15η μέρα σήμερα αγνοείται όπως όλα δείχνουν ισορρός. Έτσι δεν μπορεί να γίνει ανέβρεση της ισορρού. Και ο οποίος δεν σπάει με τίποτα ο συγκεκριμένος Κρεοπόλης. Σκληρός σου λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, οι αντιφάσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του Κρεοπόλη. Ισχυρίστηκε ότι το μοιραίο βράδυ τον κάλεσε ο Μπάμπης. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου έδειξε το αντίστροφο. Μάλιστα. Τον είχε καλέσει αυτός, δηλαδή ο ίδιος και του ζήτησε να βρεθούν. Δεύτερη. Το δρομολόγιο που ακολούθησε βάσει στίγματος κινητού και βιντεοληπτικού υλικού ήταν διαφορετικό από αυτό που κατέθεσε στις αρχές. Στις αρχές τι είπε ουσιαστικά, ότι πήγα τον άφησα στα ΤΕΗ, σε ένα συγκεκριμένο σημείο που ήταν 6-7 λεπτά από το σπίτι του, στην πραγματικότητα και το είχε παραδεχτεί και στον 36χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται, και σε έναν άλλο κοινό του φίλου, ότι τον άφησε πιο μετά. Προχωράμε. Λοιπόν. Υποστήριξε ότι δεν είχε μαζί του το κινητό του τη νύχτα της εξαφάνισης. Μάλιστα. Έδειξε βέβαια ότι το άνοιξε για λίγο, ε. Να το. Ναι. Το συνεχίζεις. Αλλά διαπιστώθηκε ότι το είχε κλειστό και το άνοιξε στην περιοχή που χάθηκαν τα έχνη του Μπάμπη. Μάλιστα. Και επικαλείται κενό μνήμης 50 λεπτών από τη στιγμή που άφησε τον Μπάμπη στη διασταύρωση μέχρι την ώρα που επέστρεψε σπίτι του. Στο διάστημα αυτό αντάλλασε μηνύματα και έκανε τηλεφωνικές κλήσεις που φρόντισε να διαγράψει με τον 36χρονο φίλο του, όπου και ο ίδιος ο 36χρονος τις διέγραψε. Αυτό το κενό δε μνήμης είχε ισχυριστεί στην αστυνομία, στις πρώτες καταθέσεις που έδινε, ότι οφειλόταν σε χρήση ουσιών, ότι είχε καπνίσει. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, η Ρένε Κουβελιώτη, συνάδελφος, απεκάλυψε και μετά κιόλας κλήθηκαν οι συγκεκριμένοι δύο γενναίες καταθέσεις, οι μάρτυρες, είπε στους φίλους του ότι ποτέ δεν έκανα τέτοιο πράγμα. Απλώς με πίεζαν και το αρνήθηκα. Αυτές είναι οι αντιφάσεις και εξαιτίας των αντιφάσεων αυτών βρίσκεται τώρα κρατούμενος. Βεβαίως η έρευνα δεν έχει βγάλει τίποτα απολύτως ακόμα σε επίπεδο ευρημάτων. Και είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος απασχολείται αυτή τη στιγμή και από την ελληνική αστυνομία και ομάδες εθελοντών. Και από το ανθρωποκτονιών έχουν. Βεβαίως γίνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα. Πάμε λοιπόν τώρα να συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουμάνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βανατολικής Αττικής. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, και με τον δημοσιογράφο από το Αγρίνιο Πρέσ, τον Χρήστο Θεοδωρόπουλο. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα από το Αγρίνιο. Λοιπόν, Χρήστο, να μας δώσεις το ρεπορτάζ, τα νεότερα. Αρχικά να πούμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται για 15η μέρα, όπως και εσείς είπατε, όπου η οικογένειά του και όχι μόνο, με τη συνδρομή της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, εθελοντών, πολλών εθελοντών, αλλά και της οικογένειας, συνεχίζουν και ψάχνουν σε βάλτους, σε χωράφια, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο που μπορεί να βρίσκεται ή να βρέθηκε το τελευταίο σήμα από τα κινητά τα οποία έπιασε η αστυνομία. Ναι, έδωσαν σήμα, Έδωσαν σήμα ακριβώς. Συνεχίζονται οι έρευνες. Η οικογένεια κάνει συνεχείς εκκλήσεις και μέσα στον social media, αλλά και με παρεμβάσεις στην τηλεόραση και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε όποιος ξέρει, γιατί υποστηρίζουν πως κάποιοι είναι αυτοί που ξέρουν και δεν έχουν μιλήσει ακόμα στην αστυνομία και στις αρχές, όποιος γνωρίζει να δώσει κάποια στοιχεία ώστε να βρεθεί ισορρός του Μπάμπη, καθώς και η σύλληψη, αυτή η σύλληψη, το ένταλμα βασικά από την εισαγγελία του Μεσολογγίου είναι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο. Έτσι συνελήφθη ο 50χρονος Κρεοπόλης 2 εβδομάδες μετά την εξαφάνιση του 30χρονου Μπάμπη. Ναι. Ξέρουμε τι άνθρωπος είναι ο Κρεοπόλης, δηλαδή τι λέει η τοπική κοινωνία για τον άνθρωπο αυτό. Είναι ένας, από ό,τι διαβάζουμε εμείς, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σπάει, αντέχει και είναι προφανές ότι επιμένουν οι αστυνομικοί στην ερώτηση τι έκανες, πού είναι αυτός ο άνθρωπος, τι γνωρίζεις για την εξαφάνισή του. Εμείς ξέρουμε τι είναι αυτός ο Κρεοπόλης. Κοιτάξτε, η στάση του δείχνει πολλά για το χαρακτήρα του. Η στάση του που δεν έχει μιλήσει τόσες ημέρες πίεσης, μπορούμε να πούμε, και από την οικογένεια και από την τοπική κοινωνία, για το τι έγινε εκείνο το βράδυ, δείχνει μια στάση ενός σκληρού χαρακτήρα, ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν μιλά και δεν μοιράζεται και δείχνει το πρόσωπό του ποιο ήταν και στην τοπική κοινωνία.
θεωρούν πάρα πολύ ότι εμπλέκεται κακά τα ψέματα στην εξαφάνιση του 30χρονου Μπάμπου με τις κινήσεις που έκανε και τις αντιφάσεις που αναφέρετε και εσείς νωρίτερα. Ναι. Αλλά είναι σφίγγα ο Κρεοπόλης. Το θέμα είναι ότι λέγεται Χρήστο στην τοπική κοινωνία ότι του ζητούσαν, λέει, του κυρίου σε πολλά εισαγωγικά και θανάτωνε και σκυλιά. Έλληνε αυτός το θέμα τους. Σωστά, Χρήστο. Ναι, ναι, έχει ακουστεί αυτό στην τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρουν και όπως ανέφεραν και ρεπορτάζ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτό ήθελα να, εκεί θα κατέληγα, ότι ο σκληρός χαρακτήρας που έχει βγάλει έως τώρα στις καταθέσεις και στις ανακρίσεις και στην πολύωρη ανάκριση πρωτού συλληφθεί, φαίνεται πως είναι και στην πραγματικότητα έτσι, στην πραγματικότητα ήταν και στη ζωή εδώ στην περιοχή του Μεσολογγίου. Επομένως, κύριε Τσουμάνη, να ρωτήσουμε τώρα εσάς. Υπάρχει ενδεχόμενο αυτός ο άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζεται από τους συντοπίτες του ως σκληρός. Ένας σκληρός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ανθεκτικός στην πίεση. Μπορεί να είναι θύμα των περιστάσεων και να μην έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση του νέου άντρα. Μπάμπη του Κούτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Όλες αυτές τις μέρες ακολουθείτε μια διαδικασία από τους συναδέλφους μου για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το σίγουρο μέχρι στιγμής είναι ότι αυτός ο άνθρωπος εμπλέκεται με κάποιο τρόπο, είτε είναι ο δράστης της δολοφονίας. Από τη στιγμή που συνευρεθήκαν, ήταν το τελευταίο άτομο που τον είδε. Οπότε θα λύσει πολλά. Ακόμα δεν είναι αυτός ο δράστης, βέβαια πάει με εντάξει, έχει κατηγορηθεί, όμως θα με επιτρέψετε, έχει κατηγορηθεί τώρα, είναι για δολοφονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Δηλαδή προφανώς, ναι μεν δεν υπάρχει σωρός, δεν υπάρχει φωνικό όπλο, αλλά υπάρχει δεδικασμένο, το οποίο λέει ότι δεν είναι κανένα. Είναι τόσα πολλά τα στοιχεία προφανώς για να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία, έτσι, που είναι, δεν ξέρω, υπάρχουν αρκετά, έτσι δεν είναι, κύριε Τσουμάνη? Ακριβώς. Ακολουθείται μια διαδικασία καταθέσεις μέρα παραμέρα. Γι' αυτό έπεσε και σε αυτές τις αντιφάσεις και γι' αυτό το λόγο έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με την ανθρωποκτονία από δόλο. Από εκεί και πέρα έχουν σπάσει και πιο σκληροί κακοποιοί κατά το παρελθόν στην ελληνική αστυνομία, που στην αρχή για μέρες, εβδομάδες λέγανε ότι δεν εμπλέκομαι, πέφτανε σε αντιφάσεις και κάποια στιγμή ομολογήσανε την πράξη τους. Εδώ, θεωρώ, αν δεν βρεθεί. Η άποψή μου είναι ότι σε λίγο διάστημα, στο επόμενο διάστημα, ότι θα ομολογήσει την πράξη του ή πώς εμπλέκεται τουλάχιστον στην εξαφάνιση του άτυπου νεαρού. Κύριε Τσουμάνη, σε αυτό το δυσάρεστο ενδεχόμενο, αν ο άνθρωπος αυτός έχει χαθεί, ο οποίος αναζητείται, και δεν βρεθεί ίσορος του, δεν βρεθεί κάτι από αυτόν, ο Κρεοπόλης θα αφαιθεί? Ο Κρεοπόλης θα αντιμετωπίσει μια ποινή η οποία θα είναι πιο ελαφριά? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Κοιτάξτε, δεν έχω γνώση της δικογραφίας, πλήρης δικογραφίας. Από τη στιγμή που οι συνάδελφοι έχουν φτιάξει τη δικογραφία, έχουν βάλει όλες τις καταθέσεις του Κρεοπόλη, των μαρτύρων, και την έχουν στείλει στον εισαγγελέα, αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές. Μάλιστα. Για τις κατηγορίες. Ακριβώς. Πάντως, Γιώργο, να σου θυμίσω, είναι η υπόθεση του Παπαγεωργίου, του Μάριου, χωρίς σωρό, δικάστηκαν οι ενοχοί. Και καταδικάστηκαν σε πολιετή. Σε ευχαριστώ, σωστά. Σε πολιετή εγκλεισμό. Και του Άλεξ, μην ξεχνάμε. Λοιπόν, ναι. Για πάμε τώρα στον κύριο Θεοδωρόπουλο να ρωτήσουμε για τους συγγενείς του Μπάμπη. Σε ποια κατάσταση βρίσκονται, ηγούνται της έρευνας, βρίσκονται επιτόπου εκεί που γίνεται η προσπάθεια από τους θελοντές ή από την ελληνική αστυνομία να εντοπιστεί? Κοιτάξτε, είναι στις έρευνες, είναι η πρώτη που είναι στις έρευνες. Η μητέρα και η αδερφή του Μπάμπη όλες τις μέρες είναι στην πρώτη γραμμή, αναζητούν, προσπαθούν να βρουν νέα στοιχεία και να πείσουν όποιον ξέρει, γιατί θεωρούν πως υπάρχει κόσμος που ξέρει και δεν έχει μιλήσει ακόμη στις αρχές, να δώσουν παραπάνω στοιχεία ώστε να βρουν το πού βρίσκεται ο Μπάμπης και τι έχει απογίνει στον Μπάμπη. Καθώς, όπως είπατε και εσείς στα προηγούμενα τα στοιχεία, υπάρχει κίνητρο, δεν υπάρχουν όμως περισσότερα για το τι έγινε εκείνο το βράδυ. Ο Κρεοπόλης έχει πέσει σε αντιφάσεις, ενώ χθες μπορούμε να πούμε ότι μετέβησαν ξανά στο αστυνομικό τμήμα του Μεσολογγίου η μητέρα και η αδερφή του Μπάμπη για να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Είναι μια νέα εξέλιξη. Δεν το γνωρίζαμε αυτό, ομολογώ, ναι. Ναι, ενώ η αστυνομία στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει
και άλλα άτομα, όπως έχουν ακούσει τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο 36χρονος φίλος του Κρεοπόλη, του οποίου το κινητό είχε ξεπέμψει και από το ίδιο σημείο, εκεί που χάθηκε ο Μπάμπης. Οι έρευνες ακριβώς. Έχει παραδώσει το κινητό του στην αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο που να τον εμπλέκει στην υπόθεση αυτή και έτσι έχει αφαιθεί ελεύθερος. Έχει βρεθεί ελεύθερος, ωστόσο έχει σβήσει κάποια μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με τον Κρεοπόλη. Σωστά. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Για το κύκλωμα αυτό, σωστά, για το οποίο γίνεται κουβέντα το Κογλυφίας, όπου εκεί φαίνεται ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο, εμπλέκεται, εγώ ρωτάω. Ο Κρεοπόλης τι γνωρίζουμε? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι πέραν αυτού. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις και στην τοπική κοινωνία, αλλά έχουν βγει και προς... Και δημοσιογραφικά, λες. Ναι. Και από την τοπική κοινωνία, αλλά και δημοσιογραφικά έχουν βγει κάποια στοιχεία και έτσι το θέμα έχει διαβαστεί, έχει συζητηθεί και σε πανελλήνιο επίπεδο, όχι μόνο εδώ στην τοπική κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα και φαντάζομαι δεν έχει επιβεβαιωθεί, ναι, καθώς η αστυνομία είναι πάνω στις έρευνες και προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης αυτής, μιας υπόθεσης που φαίνεται ότι και μετά από 16 ημέρες από την εξαφάνιση του Μπάμπη είναι πολύπλοκη και δεν έχουν καταφέρει να λυθεί, καθώς δεν υπάρχει και το πτώμα, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Mm-hmm. Πρωτού κλείσουμε, Χρήστο, τουλάχιστον με αυτήν την υπόθεση, η αδερφή του ισχυρίστηκε χθες ότι τα λεφτά αμφιβάλλει που δάνειζε ο Μπάμπης στον Κρεοπόλη ότι πήγαιναν σε αυτόν. Θεωρεί ότι τα έδινε με τόκο αλλού, ότι πήγαιναν σε τρίτο πρόσωπο, δηλαδή σε δανεισμό. Αυτό ακούγεται εκεί εντόνως. Γι' αυτό θεωρώ πως η αστυνομία έχει στο κάδρο και άλλα άτομα. Μάλιστα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά ότι έγινε αυτό, αλλά η αστυνομία έχει βάλει στο κάδρο, δεν έχει βάλει μόνο τον 36χρονο με το κινητό που εξέπεμψε σε εκείνο το σημείο. Υπάρχουν και άλλα άτομα στο κάδρο τα οποία θα κληθούν ή κλήθηκαν αυτές τις προηγούμενες μέρες να δώσουν, ακριβώς, να δώσουν τις καταθέσεις, να πούν τι ακριβώς γνωρίζουν για την υπόθεση αυτή. Οπότε η αστυνομία δεν αποκαλύπτει, συνεχίζει τις ερευνές της κρυφά. Όμως κάποια μικρά στίγματα δεξιά και αριστερά μπορούμε να υποθέσουμε, μάλιστα, ότι έχει ανοίξει λίγο την υπόθεση αυτή. Η μετάλλια των ερευνών, μάλιστα. Ναι. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Τσουμάνη. Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως πόσο σημαντικό είναι και με βέβαιος αντιλαμβάνεστε και εσείς λόγω της υπηρεσίας σας. Έχει να κάνει με την επιτυχία που είχαν οι συναδελφοί σας να εντοπίσουν, από ό,τι φαίνεται, τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον δύο, θα πω τρεις δολοφονίες, σε αυτό που λέμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην Greek Mafia. Και αναφέρομαι βεβαίως στην πρόσφατη μαφιόζικη εκτέλεση του 44χρονου στο κέντρο της Αθήνας. Με αυτό το ψευδόνυμο ήταν γνωστός. Και εδώ φαίνεται ότι οι συνάδελφοί σας έχουν εντοπίσει ευρήματα και τα έχουν συνδυάσει, τα έχουν ταυτοποιήσει και τα έχουν συνδέσει με άλλες δύο δολοφονίες κορυφαίων στελεχών της Μάφια. Και το ερώτημα εδώ, κατά την άποψή μου αυτονόητο, πώς μέσα σε τόσο χρονικό, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα πάμε για τρεις εξιχνιάσεις, όταν μέχρι να δολοφονηθεί ο 44χρονος ήμασταν στο σκοτάδι για τις άλλες δύο, τις προηγούμενες δηλαδή δολοφονίες? Κοιτάξτε, σε κάθε δολοφονία που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια συλλέγονται κάποια στοιχεία. Όλα αυτά τα στοιχεία με κάθε καινούργια δολοφονία συνδυάζονται, οπότε μπορεί να υπήρχε ένα κομματάκι, δηλαδή να συμπληρωθεί το πάζλ ώστε να γίνουν αυτές τις συλλήψεις. Γιατί το να οδηγηθεί κάποιος στη δικαιοσύνη χωρίς να έχουμε 100% αποδείξεις ότι είναι ο δράστης ή οι δράστες, καταλαβαίνετε ότι θα πέσει η κατηγορία. Πάντως, στην περίπτωση του εμβληματικού, θα έλεγα, βαρώνου ή προσώπου της Greek Mafia, μερικά χρόνια πίσω, την εκτέλεσή του δηλαδή, εκτός μάλιστα Αττικής, εκεί είχαν αφήσει οι δράστες μια μοτοσυκλέτα. Και είχαν αφήσει δηλαδή δαχτυλικά αποτυπώματα. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση, πώς έπρεπε να περάσουν αυτά τα χρόνια, να δολοφονηθεί ο 44χρονος, για να φτάσουμε και να πούμε, α, από πίσω ενδεχομένως είναι συγκεκριμένη μαφία, η οποία μπορεί να μιλάει ρωσικά, μπορεί, λέω εγώ, ή μπορεί να μιλάει άλλη γλώσσα, και η οποία μπορεί να διακινεί τσιγάρα. Δεν σας ακούω. Ναι. Ναι. Δεν μας ακούτε, εντάξει. Δεν πειράζει, θα το έπεσε η γραμμή, τον χάσαμε. Λοιπόν, δεν έχουμε κι άλλο χρόνο, έχουμε? Δεν έχουμε. Λοιπόν,
Χρήστο Σταθερόπλο, συνάδελφο, ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Τσουμάνη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Λοιπόν.